Οι Αθανάσιος Ζούπας και Τάκης Παπαδόπουλος θα διεκδικήσουν στο δεύτερο γύρο των εκλογών την Προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών. Η ψηφοφορία της Κυριακής ανέδειξε στην πρώτη θέση τον κύριο Ζούπα με 266 ψήφους, ενώ με διαφορά 20 ψήφων ακολούθησε ο κύριος Παπαδόπουλος που συγκέντρωσε 246. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Τέτη Τζαμαλούκα, η οποία συγκέντρωσε 67 ψήφους. Η διαδικασία κύλησε άψογα, ήταν ανέλπιστη η προσέλευση των συναδέλφων. Είχαμε 615 ψηφίσαντες από το σύνολο των 717, που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Πιστεύω ότι δεν έχει κρυθεί τίποτα. Είμαι στην πρώτη θέση, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου θα κρυθεί την επόμενη Κυριακή που θα γίνουν επαναληπτικές εκλογές. Να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με ψήφισαν και με τίμησαν με την ψήφο τους και μου έδειξαν το δρόμο για να διεκδικήσω την Προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών. Πιστεύω ότι οι συνάδελφοι θα με ανταμείψουν και για το παρελθόν μου στο Δικηγορικό Σύλλογο και για αυτά που έχω προσφέρει, αλλά και πολύ περισσότερο για αυτά που έχω διάθεση να κάνω στο μέλλον. Καθώς κανένας υποψήφιος δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, το αποτέλεσμα θα κριθεί στο δεύτερο γύρο των εκλογών, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου. Στις εκλογές ψήφισαν 615 δικηγόροι, επί συνόλου 717 εγγεγραμμένων, ενώ για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται 13 δικηγόροι. Στην πρώτη πεντάδα βρέθηκαν οι Γιώργος Τσίρης, Θεόδωρος Χορμπάς, Βασίλης Γαλανόπουλος, Γιώργος Γιαπρακάς και Χρύσα Βουλδή. Ευχαριστώ τους συναδέλφους θερμά για την εμπιστοσύνη που δείξαν στην υποψηφιότητά μου και για την ιδιαίτερα τιμητική τέταρτη θέση. Στο Αίγιο, ο Γιώργος Μπέσκος επανεξελέγει στη θέση του Προέδρου για τον Δικηγορικό Σύλλογο Αιγαλίας. Νέο πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου για την επόμενη τετραετία ανέδειξαν στις κάλπες οι δικηγόροι του νησιού, τον Γιάννη Γιατρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους μου για την αγάπη και την εμπιστοσύνη του. Ο Δικηγορικός Σύλλογος στη θητεία μου, τη νέα τετραετία, τη τετραετία που έρχεται, θα φροντίσει να ενισχύσει πάρα πολύ το θεσμό της αλληλοβοήθειας μεταξύ των δικηγόρων, καθώς και τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και κυρίως να ενισχύσει την εξωστρέφεια του Δικηγορικού Συλλόγου σε θέματα που αφορούν και την κοινωνία και τους δικηγόρους νησιού. Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του Συλλόγου, Σπύρος Καλογερίας, δεν έθεσε εκ νέου υποψηφιότητα. Το νέο πενταμελές ΔΣ μετέχουν ακόμη οι Γιάννης Πίνος, Σπύρος Καλογερίας, Τάσος Πλέσας και Διονύσης Γρυπάρης. Ο Περικλής Ξηρογιάννης εξελέγει πανηγυρικά πρόεδρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας. Έλαβε 211 ψήφους από τους 284 συνολικά που ψήφισαν. Ο Αντώνης Κατσάς πήρε 56 ψήφους και ο Κωνσταντίνος Μπελογιάννης 8, ενώ βρέθηκαν και 9 λευκά. Νιώθω μεγάλη ικανοποίηση για αυτή την επιτυχία και επίσης νιώθω μεγάλη ικανοποίηση και για τα μέλη του Συμβουλίου που εκλέχθηκαν. Τέλος της Σπάρτη επανεξελέγει ο Παναγιώτης Κομνηνός στη θέση του Προέδρου των Δικηγόρων, ενώ στο Σύλλογο της Τρίπολης οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 10 Δεκεμβρίου.